60 εκατόν 60 4,5 δεύτερα. Θα ρωτήσω το ChatGPT. Τι είναι λοιπόν ένα food rollout? Με one food rollout 3,8, εντάξει, 191 έξοδο. Είναι καλό το guys, βέβαια. Λοιπόν, δεν πήγανε καλά οι μετρήσεις και φταίει το κινητό. Αυτή τη φορά είχα χρησιμοποιήσει Android, το οποίο έπειτα κατάλαβα. Είχα μετρήσει και το Himalayan με αυτό το κινητό και δεν δουλεύει καλά στο Android αυτή η εφαρμογή για δύο λόγους. Πρώτον, το location είχε πρόβλημα, δεν μου πιάνε σωστά την τοποθεσία. Και στην αρχή εδώ, όπως φαίνεται, εδώ έχει ξεκινήσει και μετράει χωρίς να έχει ξεκινήσει η μηχανή. Ένα είναι αυτό, οπότε το 0 από στάση μέχρι τα 400 δεν μετράται, πρέπει να το ξαναμετρήσω. Εδώ είναι μια παλιά μέτρηση που είχα κάνει και η μεγάλη διαφορά. Το Android έχει μέτρηση 1 Hz, δηλαδή μια μέτρηση το δευτερόλεπτο. Στο iOS 10 Hz, 10 μετρήσεις το δευτερόλεπτο, άρα πολύ παραπάνω ακρίβεια. Και εδώ έχω κάνει λάθος, πρέπει να πάω να το ξαναμετρήσω. Και πώς το είδα αυτό, πήγα με το Himalayan και το μέτρησα και είδα, σύγκρινα δηλαδή Android και iOS και όντως είχε διαφορά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν με νοιάζει τώρα η ακρίβεια, εντάξει, ένα δευτερόλεπτο πάνω κάτω δεν θα είχα τόσο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό ότι δεν μπορώ να δω από το 0 πόσο είναι. Γιατί έχει ξεκινήσει εδώ. Να, εδώ είναι η πρώτη μέτρηση. Εδώ η δεύτερη, που φαίνεται πολύ καλύτερα. Εδώ έχει για πόσο είναι αυτό, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι 25 δεύτερα. Δεν έχω ξεκινήσει στη δεύτερη. Τώρα να πω από εδώ ως εδώ. Να, δεν μου λέει κάτι πόσο να είναι αυτό. Αυτό που βλέπω και μπορώ να πω πιο καλά. 60 εκατόν 60 4,5 δεύτερα. Και είναι αρκετά consistent. Ορίστε, και εδώ στη δεύτερη μέτρηση 4,44. Α, η πρώτη μέτρηση ήταν ανηφορική με 12% κλίση, 38 μέτρα ανέβηκε. Και η δεύτερη ήταν με 1% κλίση, σχεδόν οριζόντιο. Το 60-160 το κάνει σε 4,44, αρκετά σταθερή μέτρηση. 100-200-4,51 την πρώτη περίπτωση. 100-200 στη δεύτερη 4,60. Δεν το σπάω το μηχανάκι, μπορεί να πάει λίγο παραπάνω. Δεν θέλω, άμα δεν τις αλλαγές, δεν τις κάνω εκεί πριν τα κόκκινα. Εκεί πρέπει, μια γρήγορα. Έχω το shifter που έχει βοηθήσει. Αυτό 100-200, άμα δείτε μετρήσεις, να εδώ δηλαδή λέει 400 μέτρα, 20 δεύτερα αποκλείεται. Έχω την παλιά μέτρηση, που η παλιά, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν με ή χωρίς το shifter, που και αυτό κάνει διαφορά. Σίγουρα ήταν χωρίς το καινούριο γρανάζι. Να, η παλιά. Μία από την αρχή που το είχα πάρει το μηχανάκι, μάλλον δεν ήταν με το shifter. 0% εδώ έχει 4 δεύτερα, 5. Έχει αυτό το ένα foot roll, δείτε το τι είναι περίπου. Δεν είμαι σίγουρος να το εξηγήσω, δεν θέλω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα το ψάξω. Θα ρωτήσω το ChatGPT τι είναι αυτό. Τι είναι λοιπόν ένα food rollout? Λοιπόν, μας απαντάει το ChatGPT. Ένα food rollout αναφέρεται σε μια πρακτική που σχετίζεται κυρίως με τον τομέα του αγώνα αυτοκινήτων. Ειδικά στο χώρο του drag racing, αναφέρεται στην εκτίμηση της απόστασης που ένα αυτοκίνητο καλύπτει κατά την επιτάχυνσή του στην εκκίνηση προτού ο μετρητής χρόνου αρχίσει να μετράει την πραγματική διάσταση του αγώνα. Στο drag racing, οι οδηγοί προετοιμάζουν τα αυτοκίνητά τους για τον αγώνα, προσπαθώντας να επιταχύνουν τον καλύτερο χρόνο επιτάχυνσης στην εκκίνηση. Ένα food rollout αναφέρεται στην απόσταση που ένα αυτοκίνητο διανύει κατά την έναρξη της επιτάχυνσης και πριν ξεκινήσει ο μετρητής χρόνου. Αυτή η απόσταση μπορεί να έχει σημασία για τους οδηγούς, καθώς επιτρέπει στο αυτοκίνητο να αποκτήσει κάποια ταχύτητα πριν ξεκινήσει ο αγώνας και να βελτιώσει έτσι το συνολικό του χρόνο στη διαδρομή. Αυτά, πάμε να δούμε τις μετρήσεις, συνεχίσουμε. 0400 είτε 11 με το iPhone που έχει 10 Hz ή 12. Δεν με πειράζει, καλά είμαι εκεί. Είναι πολύ καλή χρόνη. Δεν κάνω κότρες. Α, οπ, πρέπει να το κλείσω. Βρήκα και με το shifter που είχα βάλει. Με το που το έβαλα, νομίζω. Εκεί είχα αρχίσει να το μετράω. Μετά από ένα χρόνο και. Με iPhone 10 Hz.
Εδώ υπολογίζεται one foot rollout, οπότε υπολογίζω λίγο παραπάνω. Εδώ βλέπω ένα δευτερόλεπτο διαφορά στην παλιά. Άρα πες ένα παραπάνω. Πάντως, το 0400 πήρε ένα δευτερόλεπτο. Όντως είχε διαφορά. Με 203 έξοδο παίρνει διαφορά. 0104,7. Έχει το one... Α, χωρίς one foot. Με one foot rollout, 3,8. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. 4,7 είμαι πολύ ικανοποιημένος. Το 0400 είμαι πολύ ικανοποιημένος. 0,60, 0,100, 3,8. 100, 140 τώρα δεν έχω όλες τις μετρήσεις από τότε, αλλά αυτά τα δύο μοιάζουν. Που είναι πολύ καλό μόνο. Εντάξει, πόσο να θες για μια μηχανή εργοστασιακή. Δεν το μετράω και κάθε μέρα. Αυτό ήταν την πρώτη φορά. Πότε είναι, κάνα 7 μήνο μετά που το είχα πάρει. Τρίμηνο μετά από ένα χρόνο που βάλα το shifter. Και μετά από κάνα 2 χρόνια. Που πήγα βασικά να μετρήσω το κλέψιμο που κάνει το γρανάζι. Και εντάξει, για να δούμε διαφορά εδώ. Εδώ δεν βλέπω να έχει πάρει πάντως καθόλου. 196 έξοδο. 200 έξοδο εδώ. Πρέπει να το μετρήσω κανονικά το 0400. Εντάξει. Μέτρηση με κινητό είναι, έτσι δεν έχει καμιά ακρίβεια τρελή. Πάνω κάτω. Εδώ παλιά είχα βάλει, βλέπω πολλές μετρήσεις. 0100, πόσο είχα εδώ, 0400 με έξοδο 182. Τώρα ήμουνα με έξοδο 196, που μάλλον θα είναι πιο γρήγορο. Και στη δεύτερη περίπτωση που είναι και πιο γρήγορο, 191 έξοδο. Κοντά. Δεν θέλω να το σπάσω. Μπορώ να το κάνω, γιατί να το πηγαίνω. Δεν το πηγαίνω και ποτέ έτσι στον δρόμο. Κάμια στροφή πάω, έκανα. Εντάξει, θα ανοίξω, αλλά δεν υπάρχει λόγο. Κόντρες δεν κάνω. Το άνοιγμά μου πρέπει να το μάθω λίγο να φεύγει με πρώτη, γιατί σηκωνόταν. Και όσο να είναι. Είναι λίγο επικίνδυνο. 5-27. Μην κάνω. Δεν δουλεύει καλά. Το έκανα πριν με κάποιες. Έκανα κάτι ψηλομετρήσεις, δεν μ' αρέσανε. Κάτι υπολόγιζα εδώ πόσο είναι από εδώ σε εδώ, το κόβα, δεν έχει καλή ακρίβεια. Εδώ ήδη παίζει τιμή, παίζει 0,1 ταχύτητα 2,3, οπότε έχει υπολογίσει ότι ξεκινάω. Και εδώ για να ξεκινάει από εδώ να μετράει 25 δευτερόλεπτα μετά, νομίζει ότι έχω ξεκινήσει, οπότε είναι λάθος αυτή η μέτρηση. Αυτά. Έκανα το Himalayan, να δω αν όντως, γιατί και το Himalayan το έκανα πολύ αργό. Θα το δω στο επόμενο. Και πρέπει να πάω και τον μπούσα κάποια στιγμή. Μα άμα είμαι στον δρόμο, καμιά φορά θα πάω το κάνω τώρα. Βαριέμαι να βγαίνω έτσι. Να μετράω τσαμπά. Με προσοχή στον δρόμο, οι μετρήσεις σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον. Είδα ότι κλέβει. Πόσο έκλεβε, δεν θυμάμαι τώρα. Κάποια στιγμή περνάει και τα 300 το κοντέρ. Και φτάνει 2,70. Κλέβει αρκετά. Μου σου πω ότι πήγε 3,20 και 3,40 πρέπει να δει το μάτι μου. Εντάξει, τώρα δεν είναι καλά αυτά. Κλέβει. Πολύ. Κλέβει 200%. Με 120 πηγαίνω. Αυτά καλή συνέχεια με προσοχή. Μια φορά τα κάνουμε με προσοχή. Είναι καλό τον Γκάιζι βέβαια.